Μήνυμα για τον αγώνα κατά του φασισμού που δεν τελείωσε. Όπω λέει, στέλνει η μητέρα του Παύλου Φίσα ένα χρόνο μετά την εμψυχρό δολοφονία του γιού τη από τον Χρυσαυγήτη Γιώργο Ρουπακιά στο Κερατσίνι. Μιλώντα στο έθνο τη Κυριακή, η Μάγδα Φίσα μιλάει για τον πόνο τη που τώρα είναι πιο βαθύ και πιο έντονο. Πότε στη ζωή μου δεν μου πέρασε από το μυαλό ότι θα έχανα έτσι τον Παύλο. Πίστευα ότι αυτό έχει τελειώσει. Πίστευα ότι ο φασισμό είχε τελειώσει με τον πατέρα μου. Ποιο θα το έλεγε ότι το 2013 θα έχανε το ίδιο το εγγόνι από του φασίστε που εκείνο πολέμησε σαν Ο παππού του Παύλου πολέμησε του φασίστε και εκείνοι έφτασαν να δολοφονήσουν το εγγόνι του. Όπω λέει η Μάγδα Φίσα, για την ίδια και την οικογένειά τη, ο χρόνο έμεινε παγωμένο σε εκείνη τη μέρα. Μιλά για το φόβο των περιοίκων, όσων ήταν εκεί δίπλα και δεν βοήθησαν τον Παύλο, αυτόν που απλά έβλεπαν από τα μπαλκόνια. Αυτό που δίδαξε ο Παύλο, λέει η μητέρα του, είναι να νικήσουν το φόβο. Έφυγε για να πάει να δει μπάλα και δεν γύρισε. Είναι τρελό. Είναι τρελό. Και ο κόσμο να κοιτάει από τα μπαλκόνια του και να φοβάται να κατέβει. Τουλάχιστον ο κόσμο να μην φοβάται πια. Αν μη τι άλλο, αυτό του δίδαξε. Να νικήσουν το φόβο. Η Μάγδα Φίσα ζητά την παραδειγματική τιμωρία του δολοφόνου του παιδιού τη και των ηθικών αυτούργων. Όμω, όπω λέει, δικαίωση για εκείνη θα ήταν να γύριζε πίσω ο Παύλο. Ποια δικαίωση λοιπόν. Μα φάγανε το παιδί. Καλύτερα να σκοτώνανε και εμά, να μα τελειώνανε. Υπάρχει χειρότερο πράγμα από αυτό που έκανε η κτηνοδία στο μεγαλείο τη. Την ίδια ώρα προκαλεί σοκ το ηχητικό ντοκουμέντο με τον πρώην σωματοφύλακα του Νίκου Μιχαλολιάκου, ο οποίο μιλώντα στο τηλέφωνο δύο ημέρε μετά τη δολοφονία του Φίσα, βρίζει χιδέα τον νεκρό. Τραγούδα τα πώς, τώρα από εκεί που είσαι. Έλα. Στις 18 Σεπτεμβρίου με αφορμή τη συμπλήρωση ενό χρόνου από τη δολοφονία του 34 χνου μουσικού ξεκινά διήμερο μνήμης με εκδηλώσεις και συναυλίες στο Κερατσίνι, στο Σύνταγμα και σε πολλές άλλες περιοχές με κεντρικό σύνθεμα «Ποτέ πια φασισμός».